μάθαμε για αυτήν την κατάσταση. Έτσι και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση αυτή και την τιμή που μου κάνανε. Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω σήμερα την διανομή DNP, η οποία είναι σχετικά όχι τόσο γνωστή στην Ελλάδα. Θα κάνω μια σχετικά ελαφριά παρουσίαση, πιο πολύ για γνωριμία, και αν θέλετε στο τέλος δίνουμε βάση σε ερωτήσεις και απορίες για να ενωθούμε στο θέμα. Το LinkedIn ξεκίνησε το 2006 από ένα Γάλλο προγραμματιστή, τον Κλεμέν Λεφέβρ. Ξεκίνησε με ελάχιστους πόρους, κυρίως με μικρές δωρεές των μελών. Πλέον έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Υπάρχουν πολλές τοπικές κοινότητες που είναι αρκετά ενεργές και βοηθάνε στέλνω της μεγάλης κοινότητας. Και πλέον είναι μέσα στα τέσσερα πιο δημοφιλή λειτουργικά συστήματα με βάση τη χρήση παγκοσμίως. Η φιλοσοφία και ο σκοπός για το πώς ξεκίνησε η διανομή είναι να παράγει ένα σύστημα το οποίο συνδυάζει δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Εφόσον έχει πυρήνα Linux, θα είναι, έχουν σκοπό να είναι κάτι δυνατό, γρήγορο και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των χρηστών από απλούς χρήστες μέχρι και πιο εξειδικευμένους. Αλλά αυτές οι δυνατότητες το καλύτερο θα ήταν να συνδυάζουν την ευχαριστία και ευκολία που παρέχει το πρόγραμμα. Όσον αφορά την ελληνική κοινότητα, ξεκίνησε το 2009 αρχικά σαν ένα απλό φόρουμ ελληνικό, γιατί με μια αναζήτηση που έκανα δεν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο παρά μόνο ένα sub-forum στην official κοινότητα. Και εφόσον ήρθα σε συνεννόηση και με κάποια μικρή βοήθεια από τον ιδρυτή της official κοινότητας, ξεκινήσαμε ένα ελληνικό φόρουμ το οποίο είχε μεγάλη απήχηση αρχικά από μέλη που είχαν καμία μόνο στο ελληνικό σαφέρι. Μετά από ένα χρόνο η κοινότητα έχει άλλαξε όσον αφορά το στήσιμο της όλης πλατφόρμας, μεταφέρθηκε σε νέο σερβερ και πλέον αναγνωρίστηκε επίσημα από τον ιδρυτή σαν η επίσημη ελληνική κοινότητα. Οι εκδόσεις που παρέχει το Linux Mint στους χρήστες είναι δύο. Η μία η οποία ξεκίνησε από την ημέρα της δημιουργίας του Mint είναι η διανομή που βασίζεται στο Ubuntu. Βγαίνει κάθε φορά λίγο μετά από κάποια έκδοση του Ubuntu και κατά βάση ο πυρήνας του και τα περισσότερα χαρακτηριστικά είναι ίδια με το Ubuntu. Τα γραφικά περιβάλλοντα που παρέχονται με αυτή την έκδοση είναι το Mate, το οποίο είναι κάτι καινούργιο, το Cinnamon, το KDE και το XFCE. Για μένα ένα πολύ μεγάλο βήμα που έχει κάνει η διανομή είναι το να βγάλει μια έκδοση βασισμένη στο Debian, το οποίο έχει αρκετές διαφορές με την διανομή που βασίζεται στο Ubuntu. Βγαίνει και αυτή σε αρκετά γραφικά περιβάλλοντα, σε Mate, Cinnamon και XFCE. Θα ήθελα να δώσω κάποιες περισσότερες πληροφορίες και λίγο περισσότερη βάση στο Debian Edition, το οποίο ίσως να μην είναι γνωστό σε όλους. Είναι κάτι το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά δύο μεγάλων διαδρομών, το Debian, που είναι ανέκαθεν, για προσωπικά τουλάχιστον, το θεωρώ το πιο σταθερό και το πιο γρήγορο Linux. Βέβαια είναι αρκετά δύσχριστο για νέους χρήστες. Και κατάφερε βέβαια το Mint να κάνει αυτή την ένωση της ταχύτητας και της σταθερότητας του Debian με την ευχαριστία του Mint και να δώσει στους χρήστες το Linux Mint Debian Edition, το οποίο συνδυάζει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά
και κατά τη γνώμη μου τα καταφέρνει με πάρα πολύ με καλά αποτελέσματα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία έχει κληρονομήσει από το pattern με αυτό των δύο διανομών. Είναι η ταχύτητα και η σταθερότητα που παρέχει το Debian. Χτίζεται πάνω στα testing του Debian. Οπότε το καλό για τους χρήστες είναι ότι σε διαφορά με το Debian το βασικό, οι εφαρμογές του και ο πυρήνας του όλα είναι σε τελευταίες εκδόσεις. Τη διανομή τη χαρακτηρίζει ο ιδρυτής σαν semi-rolling, δηλαδή δεν είναι όπως τα Ubuntu ή και περισσότερες άλλες διανομές που βγαίνουν κάθε 6 μήνες, αλλά δεν είναι και σαν το Debian το οποίο είναι καθαρά rolling και βγαίνει ένα-δύο χρόνια. Είναι μια διανομή που κατά βάση βγαίνει καινούργια ανά-δύο χρόνια, αλλά μέσα από αυτά τα δύο χρόνια υπάρχουν διάφορα updates, πιθανά πιθανές λύσεις από Pulp κτλ. Και είναι απόλυτα συμβατό με τα Debian repositories, χωρίς αυτό βέβαια να είναι να δίνει περιορισμούς. Επίσης θα ήθελα να αναλύσω λίγο το Mate, το οποίο είναι κάτι ίσως καινοτόμο για το Mint. Ουσιαστικά είναι ένα γραφικό περιβάλλον το οποίο αντικαθιστά το GNOME 2, το οποίο οι περισσότεροι Linuxάδες απογοητεύτηκαν όταν βγήκε το GNOME 3. Πλέον το GNOME 2 δεν υποστηρίζεται. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχει το Mate, το οποίο μοιάζει πάρα πολύ και σε χαρακτηριστικά και σε εμφάνιση και σε δυνατότητες με το GNOME 2. Είναι πολύ ελαφρύ, είναι γρήγορο όπως είναι το GNOME 2. Η κοινότητά του το εξελίσσει διαρκώς. Πρόσφατα μάλιστα βγήκε η έκδοση 1.6. Και είναι κάτι το οποίο αντικαθιστά πλήρως το GNOME 2, εξελίσσεται συνεχώς και είναι ένα πολύ πλήρες δεύτερο περιβάλλον. Η ελληνική κοινότητα βοηθάει όσο μπορεί, παρά τα λίγα μέλη, είμαστε αυτή τη στιγμή γύρω στα 700 γραμμένοι στο φόρουμ. Βοηθάει όσο μπορεί και στα νέα και, και σε μεταφράσεις της official κοινότητας και της διανομής. Κάτι το οποίο έπαιξε μεγάλο ρόλο ήταν περίπου λίγο πριν γίνει official η κοινότητα, είχε γίνει μια ψηφοφορία μέσα στο φόρουμ σχετικά με το πώς θέλουν οι χρήστες να εξελιχθεί το meme. Ήταν μια περίοδος που υπήρχαν αρκετά προβλήματα και αρκετά bug τα οποία μεταφέρονταν. Οπότε κάναμε αυτή την ψηφοφορία για το αν θέλουν οι χρήστες να συνεχίσει το meme να βασίζεται στο Ubuntu, αν θέλουν να ξεκινήσουν κάτι νέο από το μηδέν ή αν θέλουν να βασίζεται στο Debian. Η ψηφοφορία έχει σαν αποτέλεσμα οι περισσότεροι να θελήσουν να βασίζεται στο Debian. Το προωθήσαμε αυτό στην official κοινότητα. Ακολουθήσανε το παράδειγμα αυτό με αντίστοιχες πληροφορίες και οι άλλες κοινότητες του Linux Mint και μετά από λίγο καιρό είχαμε ανακοίνωση ότι δουλεύουν πάνω σε μια διανομή βασισμένη στο Debian, το οποίο είναι σήμερα αυτό που παρέχουν. Λόγω του μικρού αριθμού μελών δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή σαν κοινότητα να κάνουμε πάρα πολλά. Προσπαθούμε με μεταφράσεις από tutorial, με μεταφράσεις οπουδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε. Όταν μπορούμε, παρευρισκόμαστε σε συνέδρια και ημερίδες και εκδηλώσεις. Για μένα το καλύτερο των χρωσών που έχει η κοινότητα και η ελληνική αλλά και η official είναι το ότι λειτουργεί κάπως σαν ομάδα και όχι τόσο σαν δεν το βλέπουν πολύ εμπορικά το θέμα, όπως
σας άρεσε εννοείται. Είναι πολύ άμεση η βοήθεια σε νέους χρήστες αλλά και παλιούς χρήστες και όχι μόνο για Linux Mint αλλά γενικά για Linux. Μέσα στο forum υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί και tutorials για να κάνει κάποιος από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε τον κόσμο να γνωρίσει περισσότερο αυτή τη διανομή. Στα μελλοντικά σχέδια είναι από ό,τι έχω συζητήσει και με αρκετά μέλη του Mint ότι είναι καλό να φτιαχτεί μια διανομή η οποία θα εξυπηρετεί τεχνολογίες και υπηρεσίες server. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν παρέχεται από το Mint. Πιστεύουμε ότι θα είναι καλό να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Και γενικά προσπαθούμε να διαδώσουμε αυτή τη διανομή στην Ελλάδα, γιατί στον κόσμο είναι ήδη γνωστή, αλλά όχι τόσο στην Ελλάδα. Επίσης κάτι το οποίο φαντάζομαι θα το θέλει ο καθένας ο οποίος ασχολείται με το Linux, είναι να γίνει χρήση του από σχολεία, από δημόσιες φορείς, από δημόσιες υπηρεσίες, κάτι το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα θεωρείται δύσκολο, για διάφορους λόγους. Αυτή τη στιγμή στο γυμνάσιο Λιβαδιάς Αιρών, στο εργαστήριό του χρησιμοποιεί Linux Mint. Είναι ένα μικρό βήμα. Θα προσπαθήσουμε για περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα τώρα να συζητήσουμε αν έχετε κάποια απορία.